Εγώ έχω ελαφρώς ζαλιστεί, διότι αφού άκουσα τους δύο έγκριτους καθηγητές να λένε ότι το Σύνταγμά μας είναι περίπου τέλειο, μετά το κάνανε κομμάτια. Και ομολογώ ότι χάρηκα γι' αυτό. Ο δυναμισμός των πολιτικών μας, δυστυχώς, ξοδεύεται στο κυνήγι και τη διατήρηση της εξουσίας. Και δεν τους μένει πολύς χρόνος για να ασχοληθούν με θέματα όπως είναι το Σύνταγμα. Και άλλωστε, οι κανόνες με τους οποίους παίζεται το παιχνίδι της εξουσίας έχουν διαμορφωθεί κάτω από το υπάρχον Σύνταγμα. Και εκείνοι που μετέχουν, νομίζω, αισθάνονται πολύ άνετα με αυτούς τους κανόνες και δεν βλέπουν γιατί πρέπει να τους αλλάξουν. Για τέτοιους και άλλους λόγους, η αναθεώρηση έρχεται πολύ χαμηλά στις ατζέντες των κομμάτων, με εξαίρεση ίσως το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, που όμως εκεί μάλλον απηχούν τις πεπιθήσεις του σημερινού αρχηγού του και δεν ξέρω εάν του συμμερίζεται πολλής κόσμος μέσα σε αυτό το κόμμα. Η δυναμική υπέρ της αναθεώρησης του Συντάγματος είναι επομένως άτονη, δίχως συγκεκριμένη κατεύθυνση και αποσπασματική. Εκείνοι που το έχουν διαβάσει, ίσως ξεχωρίζουν κάποιο άρθρο που δεν θα τους άρεσε ή θα θέλουν να το αλλάξουν. Αλλά δεν υπάρχει μία, αν θέλετε, συνολική αντιμετώπιση του θέματος, του Συντάγματος, από την μεριά των εκείνων που θέλουν μια αναθεώρηση. Αν και εδώ κάτι προέκυψε σήμερα που είναι πολύ ενδιαφέρον. Αντίθετα, η δυναμική εναντίον της αναθεώρησης οργανώνεται και συσπυρώνεται αμέσως μόλις απειληθούν συμφέροντα, τα οποία το Σύνταγμα προστατεύει. Ακούσατε για το κορπορατιστικό ύφος του Συντάγματος. Και επειδή η αλλαγή έστω και ενός άρθρου μπορεί να ανοίξει την όρεξη και για περαιτέρω αλλαγές, η αντίθεση και η στρατηγική εκείνων που είναι εναντίον της αναθεώρησης είναι μία στρατηγική απόλυτη. Δεν πρέπει να πειραχτεί τίποτε, να μην αρχίσει να ξυλώνεται το πουλόβερ. Δυστυχώς πρέπει να παραδεχτούμε λοιπόν ότι οι πιθανότητες ότι το Σύνταγμά μας θα παραμείνει στον πάγο είναι πολύ μεγάλες και αυτό αποτελεί τραγωδία. Είναι τραγωδία γιατί είναι με το Σύνταγμα αυτό που γίναμε αυτό που ονομάζεται a failed state, ένα φαλιρισμένο κράτος, κυριολεκτικά. Και είναι απόλυτα λογικό και δίκαιο να ρωτήσουμε, είναι αμέτωχο το Σύνταγμα σε αυτήν την καταστροφή? Η διακυβέρνηση παίζει καθοριστικό ρόλο στην πορεία των λαών. Η δική μας υπαγορεύεται από το Σύνταγμα και η αποτυχία μας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο Σύνταγμα. Άλλωστε, το παρατήρησαν και οι ομιλητές πριν από μένα. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται αναθεώρηση. Αυτά που είπα, λίγοι τα παραδέχονται. Δηλαδή, ότι το Σύνταγμα έχει μεγάλη ευθύνη για την κατάντια μας. Και αυτό δεν οφείλεται μόνο, αν θέλετε, σε άγνοια ή πνευματική νοθρότητα, καλύπτει παγιωμένα συμφέροντα. Στο κρατικό μηχανισμό της ανώτατης παιδείας έχουμε 17.000 καθηγητές, διάβασα κάπου. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ δυνατό γκρουπ. Και θα αναφερθώ σύντομα τώρα σε ορισμένα κραυγαλαία παραδείγματα κακής διακυβέρνησης για τα οποία ευθύνεται το Σύνταγμα, τα οποία ανέφεραν και οι προλαλήσαντες. Το πελατειακό κράτος, πηγή τόσων κακών. Εδώ, όπως όλοι παραδέχονται, τεράστιο ρόλο παίζει στη διατήρησή του ο σταυρός προτίμησης. Ο σταυρός παραμένει και υπάρχει αντίδραση στην θεσμοθέτηση, στην συνταγματική, αν θέλετε, κατοχύρωση εκλογικών κανόνων. Διότι αυτό βολεύει πολλούς που έχουν χτίσει πολιτικό κεφάλαιο με το πελατειακό κράτος. Και είναι άθλιο, και αναφέρθηκε και πριν, το παράδειγμα το ότι αλλάζει, μπορεί να αλλάζει κάθε κυβέρνηση τους κανόνες των εκλογών. Αυτό είναι ένα άθλιο μάθημα και προς την νεολαία εδώ πέρα.
εισάγει επισημοποιεί την παρανομία. Και η σωστή διακυβέρνηση χρειάζεται τρία πράγματα. Ικανότητα, σταθερότητα και συνέχεια και προσαρμοστικότητα. Το Σύνταγμα όχι μόνο είναι ουδέτερο σε αυτά, αλλά τα πολεμάει. Η απόλυτη μονιμότητα και η απουσία αξιολόγησης στο κρατικό μηχανισμό εγγυάται την άθλια κατάσταση της διοίκησης. Και το άρθρο 16 του Συντάγματος, που δίνει το μονοπόλιο της εκπαίδευσης, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο κράτος, ομοίως εγγυάται την άθλια κατάσταση της παιδείας. Τα ακούσαμε και από τον κύριο Δερτιλή χθες. Η σταθερότητα και η συνέχεια υπονομεύεται από την ευκολία με την οποία επιτρέπεται το Σύνταγμα να διαλύει τη Βουλή και να προκυρήσει εκλογές. Και κύριο παράδειγμα είναι το άρθρο 32 για την εκλογή του Προέδρου. Πάλι με πρόλαβε κάποιος και το είπε, αφού είπε ότι το Σύνταγμα είναι τέλειο. Και στο άλλο επίπεδο του κρατικού μηχανισμού, η απουσία ενός σώματος ανωτέρων κρατικών λειτουργών, ανεξάρτητο, με θητεία, που να μην αλλάζει κάθε φορά που αλλάζει η πολιτική ηγεσία, και αυτό δεν υπάρχει στο Σύνταγμά μας. Τη στιγμή που οι συχνές αλλαγές στην κορυφή το κάνουν απολύτως απαραίτητο για να μπορεί να υπάρχει κάποια συνέχεια στη διοίκηση. Και το τρίτο, η δυνατότητα προσαρμογής σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, αποκλείεται με το άρθρο 110. Ακούσαμε ότι χρειάζονται 10 χρόνια για να γίνει η αλλαγή. Και αυτό είναι ένα φοβερό αποτρεπτικό και για όποιον πολιτικό θα ήθελε να πολεμήσει για την αλλαγή του Συντάγματος, διότι ξέρει εκ των προτέρων ότι οι προσπάθειές του είναι καταδικασμένες. Θα κουραστεί και θα τα εγκαταλείψει. Και θα μπορούσα να συνεχίσω με όλα αυτά, αλλά περιορίζομαι αυστηρά σε θέματα που αφορούν το management, την διοίκηση. Δεν θέλω να μπω στα λιμέρια των συνταγματολόγων. Αλλά εάν δεν φτιάξουμε τα εργαλεία της διοίκησης, όλα τα άλλα πάνε χαμένα. Δεν μπορεί να γίνει έργο, να επιτελεστεί έργο χωρίς αυτά. Και προς το παρόν δεν είμαι αισιόδοξος ότι υπάρχει αυτή η δυναμική για την αναθεώρηση του Συντάγματος και συμφωνώ με εκείνους που πιστεύουν ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα στον πάτο, ότι πρέπει όλα να τα δοκιμάσουμε μέχρι ίσως κάποτε να ασχοληθούμε σοβαρά με τις πραγματικές αιτίες που είναι η διακυβέρνηση, δηλαδή με το Σύνταγμα. Και ούτε βλέπω από το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου και την αγωνία του κόσμου με τα άμεσα προβλήματα, ούτε βλέπω μία κίνηση από τη βάση η οποία να αφορά το Σύνταγμα. Ένα grassroots movement, ας πούμε. Αλλά, και τελειώνω, στην πολιτική συχνά έχουμε εκπλήξεις και μπορεί ξαφνικά να δημιουργηθούν συνθήκες που να ευνοήσουν μια προσπάθεια για αναθεώρηση. Και τότε, στην περίπτωση αυτή, θα είναι χρήσιμο να γνωρίζουν όλοι, να γνωρίζουμε ότι υπάρχει ήδη ένα καλά δουλεμένο σχέδιο συνολικής αναθεώρησης του Συντάγματος, που θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μια σοβαρή συζήτηση. Και έρχομαι σε αυτό το βιβλίο. Τον περασμένο χρόνο, μια μικρή ομάδα καταπιάστηκε να δουλέψει απάνω στο Σύνταγμα, άρθρο με άρθρο, και να φτιάξει ένα πολύ καλύτερο και λειτουργικό σχέδιο. Τα μέλη της ομάδας αυτής δεν έχουν πολιτικές ατζέντες, προέρχονται από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, αλλά έχουν μια πολύ μεγάλη πείρα σε διάφορα διαφορετικά θέματα. Και ένα από τα καλά αυτού της πρότασης είναι ότι έχει ακριβώς το μισό μήκος από το υπάρχον Σύνταγμα.
και θα συμβούλευα όσους ενδιαφέρονται, πολιτικούς και ενεργούς πολίτες, να το πάρουν και να το διαβάσουν. Το όνομα του βιβλίου είναι «Ένα καινοτόμο σύνταγμα για την Ελλάδα. Κείμενα εργασίας». Ευχαριστώ.